Δεν πρόκειται να παραλυφθεί κανένα έργο που δεν πληρεί τις προϋποθέσεις της μελέτης του. Αυτό διεμήνυσε ο Δήμαρχος Τρίπολης από την οδό Δαριώτου, όπου πραγματοποίησε αυτοψία στα υποεξέλιξη έργα επιδιόρθωσης κακοτεχνιών. Σε κάθαρη θέση απέναντι σε όλους τους αναδόχους ή εργολάβους που παίρνουν έργα στο Δήμο Τρίπολης. Ποιο είναι το μήνυμα αυτό? Ότι το έργο θα πρέπει να κατασκευάζεται ακριβώς με τις προδιαγραφές που προβλέπεται στη μελέτη. Διαφορετικά, δεν πρόκειται, αν υπάρχουν κακοτεχνίες, εμείς, όσο εγώ είμαι δήμαρχος, να παραλαμβάνουμε έργο και να πληρώνουμε έργο το οποίο δεν έχει γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Είναι ξεκάθαρο, θα τις ξαναφτιάξουν τις κακοτεχνίες για να πληρωθούν το έργο. Αν δεν ξαναφτιάξουν τις κακοτεχνίες, και αυτό ισχύει, επαναλαμβάνω, όχι μόνο για το συγκεκριμένο εργολάβο που είχε την εργολαβία αυτή εδώ στη Δαριώτου, αλλά και όλους, αν δεν γίνονται τα έργα σύμφωνα με τις προδιαγραφές, εγώ δεν πρόκειται να συνηγορήσω ούτε η μηχανική του Δήμου να πληρώσουμε κάποιο έργο. Είναι δημόσιο χρήμα, το δημόσιο χρήμα το σεβόμαστε, είναι χρήμα των πολιτών, δικό μας. Ο Δήμαρχος Τρίπολης κάλεσε τους πολίτες να συνεργαστούν με τον Δήμο και να ενημερώνουν για τις όποιες κακοτεχνίες εντοπίζουν. Εδώ διαπιστώσαμε μετά από κάποιο διάστημα που γίνεται χρήση του δρόμου ότι υπήρχαν σημεία που είχαν γίνει κακοτεχνίες. Το διαπίστωσαν οι μηχανικοί μας. Ζητάμε τη συνεργασία των πολιτών να μας αναφέρουν τέτοια προβλήματα που παρουσιάζονται, όχι που βλέπουν, όχι μόνο στα έργα που γίνονται, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της πόλης, γιατί όταν έχεις επικοινωνία με τους πολίτες μπορεί να πάρεις, να δεις και κάποια πράγματα που πιθανόν μόνος οι υπηρεσίες του Δήμου δεν τους έχουν δει. Εδώ λοιπόν επιδιορθώνουμε τις κακοτεχνίες που υπήρχαν, επιδιορθώνουν και προβλήματα στον παλιό δρόμο που είχε γίνει εδώ και 10 χρόνια, στην Εθνική Αντιστάσεως και στο παλιό κομμάτι της Δαριώτου, που υπήρχαν κάποια προβλήματα λόγω της χρήσης μετά από 10 χρόνια περίπου έχει κατασκευαστεί ο δρόμος. Λογικό να υπάρχουν κάποια προβλήματα, τα επιδιορθώνουμε και αυτά, έτσι, μιας και είναι κεντρικός δρόμος, να μην έχει καθόλου αυτά τις γκούβες, τις λακκούβες που είχε η Κυβόλυθη. Θα ολοκληρωθεί, θα δοθεί πάλι στην κυκλοφορία. Και μετά θα γίνουν και κάποιες επιδιορθώσεις στην ίδια εργολαβία, στην οδό Παλαιολόγου και στην οδό Βύρονος, ακολούθως στις επόμενες μέρες, γιατί και εκεί υπάρχουν κάποιες αστοχίες, ας πούμε, που πρέπει να διορθωθούν.